Κόκκινο χτυπάει η αγωνία των πολιτών στη Μεσσηνία μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, η οποία αν μη τι άλλο προβληματίζει. Αυτά τα μυαλά που έχουμε θα πάμε πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω θα πάμε. Αφού δεν προσέχουν, τι να κάνουν. Μόνο αυτό άμα προσέχουν, εντάξει, αφού δεν προσέχουν. Μέχρι 50 θα πάμε. Αστυνόμευση, πιο πολύ θέλει. Έτσι θέλει ο Έλληνας, σαν γυφούρδουλα. Η συνέχεια αναμένεται δύσκολη, με την εστίαση σε ένα μεγάλο βαθμό όπως και τους νέους ανθρώπους να στοχοποιούνται. Οι τουρίστες προσέχουν πιο πολύ από εμάς. Εμείς δεν προσέχουμε. Για να γίνει κάτι σωστό πρέπει να τους με ένα βούρδουλα και τους κοπανάνε τους νέους. Να σταματήσουν να τρέχουν και να πηδάνε και να χορεύουν. Μόνο έτσι θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν σταματάνε με τίποτα αυτοί. Οι νέοι εξαπολύθησαν, δεν φοράνε μάσκες, δεν φοράνε τίποτα και γίνεται αυτά. Ο κίνδυνος του τέταρτου κύματος μοιάζει περισσότερο ορατός από ποτέ. Αυτό που επισημαίνουν οι πολίτες από την πλευρά τους είναι η ανάγκη όλοι να εμβολιαστούμε. Εγώ το έχω κάνει και τα δύο τα έχω κάνει. Είμαι εντάξει, αλλά πάντα προσέχω. Πάντα. Όταν έρθω σε συνοστισμό, πάντα φοράω τη μάσκα μου. Αν προσέξουμε λιγάκι. Τώρα από εκεί πέρα οι νέοι και αυτά δικαιολογούνται γιατί βράζει το αίμα τους. Έχω κάνει τα εμβόλια, είμαι και ψαράς. Είμαι στο ιόδιο μέσα. Δεν έχω θέμα. Δεν το φάμαι εγώ καθόλου προσωπικά καθόλου. Ο εμβολιασμός λένε ότι αποτελείται καλό. Τώρα ξέρω εγώ, θα δούμε στο μέλλον. Απλώς να κάνουμε αυτά που μας λένε γιατί αυτοί κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Βάλει μυαλό ο κόσμος και να το κάνει. Γιατί άμα δεν έχει συμβεί σε κάποιο δίπλα του, σε συγγενή του, δεν το κάνει. Μόλις συμβεί, τότε το κάνει. Γιατί όμως, πρόλαβε το λιγάκι, πρόλαβε το πιο μπροστά.